Σύμφωνα με ανοιχτέ Αμερικανικέ πηγέ, ο Biden άρχισε να παραδέχεται ότι το Κίεβο μπορεί να χρειαστεί επιπλέον ενίσχυση για να πλήξει τη χερσόνησο τη Κρυμαία. Η κυβέρνηση Biden σκέφτεται τώρα μία από τι πιο τολμηρέ κινήσει τη, δηλαδή να προμηθεύσει με κατάλληλα οπλικά συστήματα και μέσα την Ουκρανία, έτσι ώστε η τελευταία να επιτεθεί κατά των Ρωσικών δυνάμεων τη Κρυμαία με σκοπό την ανακατάληψή τη από το 2014. Γιατί τι είδου όπλα θα χρησιμοποιηθούν και ποιε συνέπειε μπορεί να έχει αυτό, αναφέρεται άρθρο Ρωσικού Μέσου Μαζική Ενημέρωση, το οποίο τα κυριότερα σημεία είναι τα ακόλουθα. Μιλήσαμε με έναν ειδικό τη Ένωση Στρατιωτικών Πολιτικών Επιστημόνων, επικεφαλή του Τμήματο Πολιτική Επιστήμης και Κοινωνιολογία του Ρωσικού Οικονομικού Πανεπιστημίου Πλεχάνοφ, έφεδρο συνταγματάρχη Αντρέη Κόσκιν. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η εμφάνιση επιπρόσθετων όπλων στι ενόπλε δυνάμει τη Ουκρανία θα πρέπει να προσφέρει στο Κίεβο καλύτερη θέση σε οποιασδήποτε μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Η Ουκρανία προσπαθεί να αποκτήσει όπλα που θα αύξαναν λόγω βεληνικού τη δυνατότητα προσβολή ρωσικών στόχων σε βάθο, λέει ο Αντρί Κόσκιν, και φυσικά μιλούν συνεχώ για τη χερσόνησο τη Κρυμαία. Η κυβέρνηση Biden με τη σειρά τη δεν σχεδιάζει ακόμη να στείλει τον Άμπραμ στην Ουκρανία. Η λέξη κλειδί εδώ είναι ακόμα. Οι Αμερικανοί δεν φοβούνται την κλιμάκωση τη σύγκρουση. Οι λόγοι τη επίθεση στην Κρυμαία και ποια θα είναι και γιατί τα αποτελέσματά τη. Λαμβάνοντα υπόψη τα παραπάνω, η εκτίμησή μα είναι ότι οι λόγοι για του οποίου οι ΗΠΑ Ουκρανία επιθυμούν να επιτεθούν στην Κρυμαία είναι οι εξή. Πρώτον, είναι πρωταρχική σημασία η ελάφρυνση του μετόπου στον Ντομπά μετά την κατάληψη από τι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει του Σολεντάρ και την κίνησή του προ το Κραματόρο και το Σλαβιάνσκ. Δεύτερον, για λόγου ηθικού του Ουκρανικού λαού και των ενόπλων δυνάμεων τη χώρα στο εσωτερικό, αλλά και για τι σύμμαχε χώρε, είναι δέον όπω μετά την κατάληψη τη Χερσόνησο, επιχειρηθεί και η κατάληψη τη Κρυμαία, η οποία, εφόσον ευοδοθεί, θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για την έκβαση του πολέμου. Τρίτον, επιθυμούν να προλάβουν μια νέα ρωσική επίθεση είτε προ Σουμιχαρκοβό είτε προ Κίεβο από του Ρώσου, αφαιρώντα έτσι την πρωτοβουλία των κινήσεων από αυτού. Εκτίμησή μα είναι πω μόνο σε περίπτωση δίπλη ενέργεια, αποβατική και χερσαία από του Ουκρανού, υπάρχει περίπτωση καταγραφή κάποιων εικόν του σε τοπικό περιορισμένο επίπεδο, όμω οι οποίε δεν θα έχουν ωστόσο τη δυναμική να οδηγήσουν στην απελευθέρωση τη Κρυμαία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.